θα κερδίσει τελικά την κεφαλιά ο Μπόρα και Βέσελης έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα σουτάρει όμως ο Κοσμάς, θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Ξεκίνημα δευτερού ημιχρόνου στο Παναγιώτης Μπαχράμης, 1-0 προηγείται ο αθλητικός ομίλος Φυτιάς του Δωρία Δωρίου σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Ο Γκιάτα θα πάρει φόρα, θα εκτελέσει η μπάλα όμως πάνω στο τείχος και πολύ της σε μία σέντρα κεφαλιά από τον Μπόρα. Ξανά στο φάουλ ο Γκιάτα, αυτή τη φορά με σέντρα θα γυρίσει και κεφαλιά από τον Κοστρίβα. Η μπάλα όμως θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τον Τέρικα δεν θα βρει σε πρώτο χρόνο το Φούκι, όμως θα πάρει αυτό στην μπάλα και ξανά τον Τέρικα θα σουτάρει μπάλα όμως δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Δήμα. Τεράστια ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους οι γηπεδούχοι με τον Τέρικα. Τον Τέρικα, ο οποίος θέλει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, τελικά θα βρει το Φούκι, ο οποίος θα κερδίσει πέναλτι στο μαρκάρισμα του Γεωργιόπουλου. Πέναλτι λοιπόν για τους γηπεδούχους στο μαρκάρισμα του Γεωργιόπουλου πάνω στο Φούκι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ανατροπή από το Γεωργιόπουλο, ευκαιρία για τη Φυτιά να διπλασιάσει τα τέρματά της. Τον Τέρικα απέναντι από το Δήμα. Τον Τέρικα θα πάρει λίγα μέτρα φορά, θα εκτελέσει, θα κάνει το 2-0 για τον αθλητικό όμιλο Φυτιά στο 66ο λεπτό. Διπλασιάζουν τα τέρματά τους οι γηπεδούχοι με την εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε ο Τον Τέρικα, ο οποίος δημιούργησε και τις καταστάσεις για να κερδίσει το πέναλτι ο Φούκης πάνω στο Γεωργιόπουλο. Έτσι η Φυτιά προηγείται πια με 2-0 του Δωρία Δωρίου. Εκτελείται το πλάγιο Βέσελης, δεν θα συγκρατήσει και Κοστέας θα βγάλει τη μεγάλη μπαλιά, θα βρει τον Τέρικα απέναντι από το Δήμα, δεν θα σουτάρει όπως θα ήθελε όμως, ψηλά η μπαλά και δεξιά σε μια σέντρα εκεί που είναι ο Φούκης, αυτός θα γυρίσει στον Κοστέα. Κοστέας παράλληλο γύρισμα στον Παπαδέα, παραλίγο και αυτόν γκολ και ο Παπαδέας θα χάσει τεράστια ευκαιρία να γράψει το 3-0 για την ομάδα της Φυτιάς. Ο Δήμας θα αποσοβήσει δύο φορές τον κίνδυνο από την εστία του. Ξανά με Φούκη οι γηπεδούχοι και από δεξιά ξανά ο Φούκης θα αφήσει ωραία στον Τέρικα. Και αυτός ξανά θα υποδεχθεί την μπάλα και Παπαδέας θα σουτάρει μπάλα όμως ψηλά. Θα εκτελέσει τώρα ο Γκιάτα αυτό το κόρνερ. Κωνσταντόπουλος στην πρώτη κεφαλιά. Ο Βέσελης θα σουτάρει, θα κάνει το 2-1. Τρομερό γκολ από το Βέσελη, ο οποίος από το ύψος μεγάλης περιοχής έπιασε ένα μονοκόμματο ευθύβολο σουτ. Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Κοσμά. Έτσι έκανε στο 81ο λεπτό το Φυτιά Δώριο 2-1. Βέσελης ο πρώτος σκόρερ του Δωρεά στη φετινή Α1. Τώρα θα αφήσει στον Γκιάτα. Γκιάτα θα γυρίσει. Δεν θα απομακρύνουν όπως θα ήθελαν οι παίκτες της Φυτιάς και Βέσελης, ο οποίος θα γυρίσει, θα σουτάρει. Η μπάλα όμως θα φύγει out. Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο μάτς, το ξέραμε όλη τη βδομάδα, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα για αυτό το μάτς. Παίζαμε με το Δώριο, βρίσκεται ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, είχαμε ανάγκη τους 3 βαθμούς. Δώσαμε τη μάχη μας σήμερα και δικαιωθήκαμε. Όλα τα παιδιά έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουμε στο γήπεδο και πήραμε την νίκη. Σήμερα παίξαμε αναδιαστήματα καλό ποδόσφαιρο, είχαμε πολλές φάσεις. Το σκορ πιστεύω είναι δίκαιο. Αν και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και άλλα γκολ, όπως και εσείς είδατε. Εντάξει, αυτό που κρατάμε είναι 3 πόντοι και συνεχίζουμε. Σίγουρα ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Από αύριο κιόλας θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το μάτς της Κυριακής. Στον πρώτο γύρο την παίξαμε την ομάδα, την κερδίσαμε 3-0, αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι η ομάδα που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Θα τα δώσουμε όλα. Από εκεί και πέρα η ιστορία θα δείξει.